Παρουσιάστηκε στο Χατζηγιάννου Πνευματικό Κέντρο της Λάρισα στο βιβλίο Αργυθέα των Αγράφων, μια ανυπόταχτη γωνιά της Ευρώπης. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει διπλό χαρακτήρα, έχει και φιλανθρωπικό και πολιτιστικό, μαζί με την πανελλήνια δράση Το Θαύμα, τον Σύλλογο Ποντίων Λάρισας και τον Σύλλογο Παλινοστούντων Ποντίων. Παρουσιάζουμε ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο για την Αργυθέα, ένα ιστορικό βιβλίο για την Αργυθέα. Σήμερα φιλοξενούμαστε από δύο πολύ σημαντικούς συλλόγους στη Λάρισα, το Σύλλογο Αργυθεατών Άγιος Νικόλαος και το Σύλλογο Ποντίων Λάρισας. Και είμαστε εδώ μαζί με την Αντιπρόεδρο του Θαύματος και Γραμματέα, την κυρία Βάγια Καναβού και την κυρία Κική Γιαμουρίδου, για να ξεκινήσουμε στη Λάρισα ένα καινούριο θαύμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας αγκαλιάσει η πόλη όπως μας έχουν αγκαλιάσει σε όλες τις πόλεις που έχουμε παρευρεθεί μέχρι σήμερα. Την ιδέα βέβαια την είχαμε πάρει σε μια συνάντηση από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον κύριο Ιγνάτιο, και μας βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι. Πρώτα-πρώτα ο Δήμαρχος Αργυθέας, ο κύριος Στεργίου, ο Υφυπουργός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τριαντόπουλος και βουλευτής Μαγνησίας. Και προσπαθήσαμε να εκδώσουμε ένα βιβλίο που θα αναφέρεται στα ιστορικά χρόνια μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Αργυθέας γενικότερα. Στο βιβλίο αυτό συντέλεσαν και τρεις συγγραφείς, επίσης πατριώτες αργυθεάτες, ο Νταβαρίνος ο Παναγιώτης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο Μενέλαος ο Παπαδημητρίου δικηγόρος και ο Κουτής ο Ξενοφών, ο οποίος είναι ενεργεία εκπαιδευτικός. Αυτός είχε και το συντονισμό όλο του βιβλίου. Την εκδήλωση του οργάνωσαν ο Σύλλογος Αργυθεάτων Λάρισας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, καθώς και τη Δημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Φιλανθρωπική Δράση Θαύμα.